κανονικά και χωρίς προβλήματα εξελίσσεται η καλλιέργεια του καρπουζιού στην Τριφυλία. Σύμφωνα με τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Τριφυλίας, Αντώνη Παρασκευόπουλο, υπάρχουν περί τα 6.000 στρέμματα από τα οποία αναμένεται να προκύψει ένα ποιοτικό προϊόν. Όμως θα ήθελα να σημειώσω ότι και η καλλιέργεια του καρπουζιού εξελίσσεται κανονικά. Έχουμε περίπου 6.000 στρέμματα. Έχει φυτευτεί το σύνολο των καλλιεργωμένων εκτάσεων. Η ανάπτυξη των φυτών στο στάδιο αυτό γίνεται κανονικά. Πρέπει η παραγωγή μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτική στη διαχείριση του νερού, της άρδευσης και της θρέψης, ώστε τα πρώτα στάδια να μην έχουμε προβλήματα στην ανάπτυξη, να χορηγούν πυκνά σκευάσματα θρεπτικών στοιχείων και κυρίως φωσφόρος, να αναπτύσσεται πλούσιο ριζικό σύστημα, να ξεπεράσουν το σοκ της μεταφύτευσης. Απαιτούνται καθημερινές επισκέψεις για εντοπισμό τυχόν προβλημάτων, ώστε σε συνεργασία με τους γεωπόνους της περιοχής έγκαιρα να προβαίνουν στις αναγκαίες επεμβάσεις, στις ενέργειες εκείνες οι οποίες και για τα παθογόνα αλλά και για τα μη παρασιτικής φύσης αίτια να δίνονται λύσεις. Σε ό,τι αφορά τα κηπευτικά, η ιδιαίτερη αναφορά του κ. Παρασκευόπουλου στις εισαγωγές από τρίτες χώρες για το Iceberg, κάτι που έχει προκαλέσει προβληματισμό κυρίαρχα στον τομέα των ελέγχων του προϊόντος. Ένα θέμα υπάρχει με το Iceberg, στο οποίο πλέον, επειδή γίνονται εισαγωγές από τρίτες χώρες και κυρίως από Αίγυπτο και Τουρκία, είναι ανάγκη εδώ για να λειτουργήσει ανταγωνιστικά το προϊόν της Τριφυλίας, όπου πλέον είναι και εξαιρετικής ποιότητας και γίνεται αφυδάτωση με ειδικές συσκευές, να γίνονται έλεγχοι στα σημεία εισόδου. Διότι αν δεν γίνονται έλεγχοι στα σημεία εισόδου, τα προϊόντα των τρίτων χώρων, τα οποία υπάρχει πιθανότητα να είναι επιβαρημένα με υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων, μπαίνουν στην εσωτερική αγορά και ανταγωνίζονται προϊόντα δικά μας, τα οποία παράγονται με πιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής. Και εδώ υπάρχει και μια ανησυχία στους παραγωγούς που καλλιεργούν Iceberg για την προοπτική της καλλιέργειας. Ικανοποίηση ωστόσο υπάρχει και για τις νέες καλλιέργειες που πραγματοποιούνται στην Τριφυλία. Είμαι με χαρά σας ανακοινώνω ότι και η καλλιέργεια της αλόης στην περιοχή έχει αγκαλιαστεί από μια άτυπη ομάδα παραγωγών, αλλά και η καλλιέργεια των μανιταριών τελευταία φαίνεται ότι έχει προσεγγίσει νέα παιδιά, τα οποία για μικρές καλλιεργήσιμες εκτάσεις ενδιαφέρονται και δείχνουν ενδιαφέρον για την προώθηση αυτής με προσεκτικά βήματα.